Μάντεψε τον ιό από τα συμπτώματα. Έχω μαζέψει την παρέα σήμερα. Ο καθένας μας έχει δημιουργήσει έναν δικό του custom ιό και πρέπει να μαντέψουμε τον ιό από τα συμπτώματα που μας έχει δημιουργήσει ο κάθε παίχτης. Η κατηγορία σήμερα είναι οι ταινίες. Βαρά μία εγγραφή και ένα like εάν θες να συνεχίσουμε αυτή τη σειρά. Έχω μαζέψει την παρέα και σήμερα θα μαντέψουμε τον ιό από τα συμπτώματα στην κατηγορία ταινίας. Και για να δούμε από ποιον ιό θα ξεκινήσουμε, θα κάνουμε spin the wheel. Και έχουμε στο wheel Charlotte, εμένα, τον George και το Κωστάκι. Είστε έτοιμοι? Yeah! Ωραία. Και ο ιός από τον οποίο θα ξεκινήσουμε είναι... Σπινιάρη. Τη Σάρλοτ, ο πρώτος ιός. Τιμή μου. Ωραία, το κρατάμε, ξεκινάμε και θα πάει ως εξής. Θα παίξουμε πρώτα όλους τους ιούς και στο τέλος του βίντεο θα μαντέψουμε τον κάθε ένα ιό όλοι μας. Τόσο απλά. Και ο ιός της Σάρλοτ έχει αυτές τις παύλες. Αυτό σημαίνει πως το όνομα της ταινίας είναι δύο λέξεις. Δεν έχω καμία ιδέα τι έχει κάνει, αλλά πάμε να δούμε. Let's go back, love boys. Okay, παίζει καλά. Λοιπόν, έχουμε. Δεν βλέπω κάτι εδώ. Symptoms. Ούτε εδώ, abilities. Εδώ βλέπω κάτι το οποίο λέγεται ψαλίδια. Evolve. Το οποίο είναι. Είχε 0 πόντους για evolve. Ψαλίδια. Okay, δεν βλέπω κάτι άλλο. Οπότε υποθετικά πάμε. Όχι, είχε κάτι άλλο. Μισό. Στο Bird ένα λέει Καλιφόρνια. Ψαλίδια και Καλιφόρνια. What? Τι σοϊτερία είναι αυτή. Τελεία. Bikinis in USA. Okay. Σκοπός είναι να βρω τον ιό. Όχι απαραίτητα να κερδίσω ή να χάσω. Σκοπός είναι να μαντέψουμε τον ιό από τα συμπτώματα που μας έχει δώσει η Σάρλοτ. Ωραία, για πάμε λίγο speed up. Δεν έχω ιδέα τη φάση. Ωραία, φέρνει τις φούσκες. Πρέπει να ξεκινήσω να μου λένε κόσμο. Θέλω φούσκες να κάνω level up, να δω τι έχει βάλει. Γιατί με το ψαλίδια και Καλιφόρνια δεν έχω την παραμικρή ιδέα τι ταινία έχει διαλέξει. Ωστόσο, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε εδώ. Κάνουμε Bacterial Resilience. Barton. Okay, έχει βάλει στο Bacterial Resilience 2 Barton. Και έχει βάλει και στο Drag Resistance κατάθλιψη. Ψαλίδια. Κατάθλιψη. Καλιφόρνια. Barton. Δεν μπορώ να καταλάβω τι. What? Σε κάνει να βλέπεις πεταλούδες. What? Καλιφόρνια, ψαλίδια. Barton. Κατάθλιψη, πεταλούδες. Τι? Ο ψαλιδοχέρης, μήπως. Θα μπορούσε γιατί ψαλίδια, Καλιφόρνια, κατάθλιψη φέρνει στον ψαλιδοχέρη. Αυτό με τις πεταλούδες και τον Barton με μπέρδεψε. Πεταλούδες και Barton. Οκ, βγάλε νέο σύμπτωμα. Δεν θέλουμε συμπτώματα. Ο στόχος μας είναι να μαντέψουμε τον ιό. Όχι να κερδίσουμε ή να χάσουμε στο game. Βγάλαμε νέο σύμπτωμα. Το οποίο κρατάμε γιατί το επόμενο σύμπτωμα είναι κάτι που χαζόμαστε. Λέει ανεξίτηλα τραύματα στην καρδιά. Θα το κάνω και level up. Και έχουμε και επόμενο το οποίο λέει όσο μεταδίδεται μπορεί να σου ομορφύνει τον κήπο. Τι! Πού το ξέρεις είμαι εγώ. Λοιπόν, έχουμε Καλιφόρνια, σε κάνει να βλέπεις πεταλούδες, Barton και έχουμε και ανεξίδηλα τραύματα στην καρδιά και έχουμε όσο μεταδίδεται μπορεί να σου ομορφύνει τον κήπο. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα τι ταινία έχει διαλέξει για να μαντέψουμε. Φυσικά, αν εσείς καταλάβει για ποια ταινία μιλάει αυτός ο ιός της Σάρλοτ, μπορείς να το γράψεις στα σχόλια κάτω οπωσδήποτε. Ωραία, φούσκες, nice. Ωραία, κάνουμε level up την κατάθλιψη και έχουμε τα. Κάνει τα μαλλιά να σηκώνονται. Τι! Τα μαλλιά να σηκώνονται, τα κάνει στατικό συλλεκτρισμό. Άμα τρίψει ένα μπολόνι στα μαλλιά σου, υποθετικά σηκώνονται. Καλιφόρνια, μισό. Όσο μεταδίδεται μπορεί να σου ομορφύνει τον κήπο, ανεξίτηλε τραύματα στην καρδιά, σε κάνει βλέπει πεταλούδες, Barton, κατάθλιψη. Μήπως είναι η ταινία το app. Αλλά τα ψαλίδια νομίζω ότι πρέπει να είναι το app. Δεν είμαι σίγουρος και αυτό θα το μάθουμε στο τέλος του βίντεο. Γι' αυτό δεν σου ολόκληρο το βίντεο, μην το ξεχνάς. Ενώ τόσο εγώ μαντεύω τον ιό τη Σάρλοτ, εσύ μπορείς να βρεις ολόκληρο μερτζούνι με πρώτο link στην περιγραφή ή εδώ πέρα πάνω, να παραγγείλεις γρήγορα γιατί εξαντλούνται όλα και φυσικά έχω το σπίτι σου σε μόλις 3 ημέρες. Και σύντομα βγαίνουν πολλά νέα προϊόντα. Μην τα χάσεις. Ωραία, εξελίσσεται πολύ. Ανεβάζουμε καν τα μαλλιά να σηκώνονται. Χρειάζεται ξεκούραση φωνητικών χορδών. Τώρα μου το χαλάει. Χρειάζεται ξεκούραση φωνητικών χορδών. Okay. Το κάνουμε level up. Μετά δεν έχει κάτι από εδώ. Οπότε πρέπει να βρω τα υπόλοιπα. Transmission δεν βλέπω να έχει κάτι. Συμπτώματα βέβαια τώρα. Όχι. Okay. Είχα μια ιδέα πώς είναι η ταινία το app. Αλλά με αυτό μετά που έβγαλε τώρα δεν με βοηθά και πολύ. Πρέπει να σας πω πως έχω επισήμως κολλήσει και δεν έχω ιδέα για ποια ταινία μιλάει. Καθόλου. Βγάλαμε εδώ full φούσκες. Ωραία. Και τώρα τι δεν έχω δει για να κάνω level up. Συμπτώματα. Όχι. Δεν έχει κάτι εδώ καινούριο. Ούτε εδώ. Κάνω αυτό, μα είναι. Και κάνουμε και ένα transmission, αν και δεν βοηθάει αυτό κάπου. Ωραία, φυσαλίδες παντού. Δεν τις προλαβαίνω σχεδόν. Ωραία. Ας κάνουμε level up, άμα είναι transmission με rodent, ίσως και βοηθήσει, αν και δεν βλέπω κάτι. Εδώ, ούτε εδώ. Οπότε τα υπόλοιπα είναι σαν συμπτώματα, μάλλον τα υπόλοιπα. Γιαννάκης Ντεπ. Johnny Depp. Ο ψαλιδοχέρης αυτό σίγουρα. Ακροτηριασμός. Ναι, η ταινία είναι σίγουρα ψαλιδοχέρης. Με το που είπε Johnny Depp, είναι σίγουρα ψαλιδοχέρης. Ψαλίδια, κατάθλιψη, Καλιφόρνια. Και σηκωμένα μαλλιά. Και Johnny Depp είναι ο ψαλιδοχέρης σίγουρα, εντάξει. Σε κάνει χλωμό. Είναι εντάξει, είναι ο ψαλιδοχέρης σίγουρα. Μπορεί να σου ανοίξει ουλές στο σώμα και το στρώμα. Okay, είναι σίγουρα ο ψαλιδοχέρης. 100%. Μεταδίδεται και μέσω των καλλιντικών. Άρα ήταν κάτι το οποίο το βρήκα. Μεταδίδεται μέσω των καλλιντικών. Okay.
Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει αυτό, αλλά η ταινία είναι σίγουρα ο ψαλιδοχέρης. Τώρα, άμα έχω δίκιο ή άδικο, θα το μάθουμε στο τέλος του βίντεο. Ωραία, έλα, defeat. Τελείωσατε όλοι. Όχι, εγώ είμαι στο βρήκα. Περίμενε, μην πείτε ποιο είναι, περίμενε. Κωστάκι, τελείωσε. Ωραία, περίμενε και το Κωστάκι. Μόλις Κωστάκι τελειώσει, πες. Κωστάκι, George, δεν ξέρω τι κάνατε. Ό,τι και να κάνατε, στο τέλος του βίντεο θα μαντέψει ποιο είναι, ποια είναι η ταινία της άλλου και θα μας πει αν είμαστε, αν πέφτουμε μέσα ή όχι. Και τώρα έχει spin the wheel να δούμε ποια νουλιό θα παίξουμε επόμενο. Λοιπόν, 3, 2, 1, spin. Ο επόμενος ιός που θα παίξουμε είναι ο δικός μου. Ο δικός μου ιός λοιπόν είναι μία λέξη. Έχει 9 γράμματα, αν δεν κάνω λάθος. Και επίξω ποια ταινία είναι, μπορείτε εσείς μαζί μου στα σχόλια να μαντέψετε ποια ταινία έχω βάλει. Θα ξεκινήσουμε από Αμερική. Για αρχή έχουμε transmission, όνειρο 1. Ο ασθενής πέφτει στο πρώτο lucid dream. Μετά έχουμε κλέφτης 1. Ο ασθενής έχει τάση κλοπής, όχι απαραίτητα υλικών πραγμάτων. Στα συμπτώματα έχουμε Κίλιαν Μέρφυ, όπου ο Κίλιαν Μέρφυ είναι ο βασικός στόχος. Έχουμε την Marion Cotillard, η οποία η Marion είναι η νεκρή γυναίκα του Λεωνάρντο. Έχουμε στα μπιλ της Λεωνάρντο Ντικάπριο, που είναι ο βασικός δημιουργός αυτής της πάθησης. Και για να δούμε πώς θα πάει. Εάν δεν έχετε καταλάβει ήδη ποια ταινία είναι, νομίζω είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ εύκολο. Θα βάλαμε για αρχή το κλέφτης 1. Και μετά έχουμε, αφού κάνεις το κλέφτης 1 level up, κλέφτης 2. Δεν είναι δικιά σου! Ο ασθενής έχει αυξημένη επιθετική τάση κλοπής άειλων πραγμάτων. Το έχει κάνει πολύ εύκολο. Αν δεν το έχεις βρει ήδη, δεν ξέρω τι κάνεις. Παρ' όλα αυτά, αυτό που μπορείς να κάνεις εάν βλέπεις μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο είναι like και φυσικά μια εγγραφή. Μετά έχουμε όνειρο 2. Ο ασθενής ενώ βρίσκεται ήδη στο πρώτο lucid dream, πέφτει στο δεύτερο lucid dream. Όνειρο μέσα σε όνειρο. Αυτό και μόνο που είπα τώρα πρέπει να καταλάβετε όλοι για ποια ακριβώς ταινία μιλάω και ποια την έχω διαλέξει. Μετά έχουμε, θα κάνουμε άμα είναι εδώ, το πρώτο μας ηθοποιό, ο οποίος είναι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Και μετά έχουμε Joseph Gordon-Levitt. Ο Joseph είναι το δεξί χέρι του Λεωνάρντο. Εδώ εντάξει, άμα δεν έχεις βρει ήδη ποια ταινία είναι, νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται πολύ εύκολα. Ωραία, έχουμε πόντους, ανεβάζουμε και το Joseph Gordon-Levitt. Και μετά έχουμε Tom Hardy. Ο Tom είναι ο άνθρωπος από τον οποίο ζήτησαν βοήθεια ο Λεωνάρντο και ο Joseph. Άμα δεν ξέρετε ποια ταινία είναι τώρα, ο μόνος λόγος που δεν την ξέρετε είναι επειδή δεν την έχετε δει. Αν δεν την ξέρετε και τώρα. Ωραία, δέσω μου όλες τις φούσκες θέλω. Θέλω σύνολο 21 πόντους ακόμα. Μέχρι στιγμής πάει καλά. Πιστεύω ότι και τα παιδιά θα έχουν βρει αν τα ποια ταινία είναι αυτή. Το έκανα πολύ απλό και πολύ εύκολο. Ωραία. Πολύ πόντι. Μ' αρέσουν οι πόντι. Level up. Και το τελευταίο σύμπτωμα είναι η λίμπο. Αν πέσει σε λίμπο, δεν υπάρχει σωτηρία. Ουσιαστικά η λίμπο είναι όνειρο μέσα σε όνειρο, μέσα σε όνειρο, μέσα σε όνειρο, μέσα σε όνειρο. Και αυτή τη στιγμή είμαι σίγουρος πως έχετε καταλάβει ακριβώς ποια ταινία είναι. Οπότε θα το κάνω και αυτό level up και λογικά μετά κάπου εκεί θα πιστεύω πως και τα παιδιά θα το έχουν βρει. Ωραία, 60 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια, έλα, 9, 8, έλα, 7, 1, έλα, δεν μένει κανείς, πάμε, 0 και victory! Λοιπόν, είστε όλοι έτοιμοι, τελειώσατε όλοι. Περιμένω, μην πείτε τι πιστεύετε ότι είναι, απλά περιμένω σχόλια. Σχόλια. Αν το βρήκατε, καλά και εγώ δεν κέρδισα τον ιό. Αν το βρήκατε, αν βρήκατε όλα τα συμπτώματα. Νομίζω το βρήκα με το πρώτο σύμπτωμα. Okay, ωραία. Μην πείτε τίποτα. Και λοιπόν, okay. Μια που ο Τζόνι μας είναι καθυστερημένος, θα βάλουμε τον Τζόνι στη ροδέλα μαζί. Τζόνι, έχεις έτοιμο τον ιό σου. Ναι. Θα βάλουμε τον Τζόνι έτοιμο στη ροδέλα και αυτόν. Και για να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος ιός που θα διαλέξουμε. Βασικά, ποιος θα είναι ο επόμενος ιός ο οποίος θα πρέπει να μαντέψουμε. Θα κάνουμε spin the wheel. Οπότε 3, 2, 1 και spin. Και ο επόμενος ιός που θα μαντέψουμε είναι του Κωστάκη. Yeah. Ωραία, τώρα εντάξει, καλά κατάλαβες τι έχει να γίνει τώρα. Επόμενος ιός που πρέπει να μαντέψουμε είναι ο ιός του Κωστάκη. Αυτές είναι οι παύλες για τον ιό του και δεν έχω πραγματικά καμία ιδέα τι την έχει διαλέξει. Θα ξεκινήσω από Αυστραλία. Για να δούμε τι έχει κάνει. Λοιπόν, transmission. Stars. The virus can now be transmitted through stars. Okay. Dust. The virus can now be transmitted through dust. Συμπτώματα έχει βάλει stay. Stay is giving you signals to stay. Gravity. Gravity affects your lifespan on earth. Fifth dimension, you see things through fifth dimension. What? Τι έχει κάνει, ρε. Oh, move. Τι είναι αυτό. There are ghosts in your room, you need to stay. Space resistance evolves to space. Τι είναι όλα αυτά, ρε. Τι έχει κάνει ο Κωστάκη. Α, καλά, λοιπόν. Ποντάρω ότι είναι κάτι σε φάση Doctor Strange. Αλλά την άλλη είναι μία. Η παύλες είναι μία λέξη, δεν είναι δύο λέξεις. Δεν έχω ιδέα τι έχει κάνει. Κάτι σε Doctor Strange ψιλοθυμίζει όλο αυτό. Γενικά ή α πούμε Interstellar, κάτι τέτοιο. Θα κάνουμε evolve βασικά πρώτα transmission για να μεταδοθεί ο ιός. Να πάρουμε έξτρα πόντους για να βρούμε ό,τι έχει βάλει ο Κωστάκης. Ωραία. Level up. Θα κάνουμε πρώτα transmission. Και έχει dust 2. Huge amount of dust everywhere on earth. Huge amount of dust everywhere on earth. What? Αλλά ο Κωστάκης μέχρι στιγμής με δυσκολεύει. Κάμε level up το stars. Και έχουμε και stars 2. The virus cannot be transmitted through stars from another galaxies. Marvel παίζουμε. Μήπως είναι το Avengers. Okay, τώρα αυτή η ταινία του Κωστάκη όντως με έχει μπερδέψει. Θα κάνουμε και άλλα level up. Transmission. Βασικά abilities. Θα κάνουμε το space resistance. Και έχουμε και space resistance 2. The virus can now evolve at different timelines of space such as wormholes. Τι σοϊ ταινία έχει παίξει. Μήπως είναι το Guardians of the Galaxy. Θα μπορούσε. Κάνουμε και Space Resistance 2. Ωραία. Θα μπορούσε να το Guardians of the Galaxy, φίλε.
Βασικά, όχι απλά τον Guardians of the Galaxy. Τον Guardians of the Galaxy 3 πρέπει να είναι. Θα δείξει, θα δείξει. Λοιπόν, κάνει level up το Stay και έχει και Stay 2. It gives you physical signals from the surrounding area like books or clocks. Κάνουμε και αυτό evolve, γιατί όχι. Yeah. Είναι ψιλομπερδεμένο, αλλά νομίζω έχω βρει μια μαντρίτσια που θα κάνω. Έχουμε level up και τον Dust 2 και μετά νομίζω πρέπει να έχει κρύψει κάτι και εδώ, αλλά και εδώ, χωρίς να είμαι σίγουρος. Oh, έχει κρύψει εδώ πέρα κάτι. Gravity. Πρέπει να κάνουμε και τον Gravity level up. Ωραία, κάνα πρόβλημα. Θα κάνουμε όλα level up. Να δούμε όσα περισσότερα συμπτώματα μπορούμε, έτσι ώστε να βρούμε τον ιό του Κωστάκη όσο πιο σίγουρα μπορούμε κιόλας. Ωραία, έχουμε τώρα όμως μισό. Έχουμε Rodent 1, Sip 1, Sip 2, Rodent 2 και εδώ είναι Extreme Zoonosis. Okay, δεν έχει βάλει ούτε εδώ κάτι άρα. Έπεσα έξω. Νομίζω ότι, ότι έχω βρει όλα τα συμπτώματα της ταινίας του Κωστάκη. Έχω αυτή την εντύπωση. Οπότε δεν είναι κάτι άλλο κρυφό που μένει για να μαντέψουμε την ταινία. Νομίζω. Ωραία, για κάνε και αυτό level up. Extreme Zoonosis. Μήπως και μολυθεί καμιά γρελανδία έτσι στο τέλος και το κλατσάρουμε. Ποτέ δεν ξέρεις. Και όμως έγινε. Non-human infection of Greenland. Μολύναμε και τη Γρελανδία στο τελευταίο λεπτό, φίλε. Ακραίο. Και 3, 2, 1. GG. Victory. Και πάμε να δούμε τώρα τι έγινε. Τελειώσατε όλοι. Εγώ ναι. Σάρλοτ. Yep, yep. Ωραία, Κωστάκη, με μπέρδεψε αρχικά πάρα πολλά, ξέρεις. Ναι. Και επίσης να ξέρεις ότι στα description δεν χρειάζεται να γράφεις στα αγγλικά, μπορείς να γράφεις και στα ελληνικά. Ναι, αυτό το σχέθηκα μετά, δεν είχε κολλήσει. Αυτό το λέγαμε, τα ψάχναμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Νομίζω τα βρήκα όλα τα τέτοια, τα συμπτώματα που έχεις βάλει. Okay, αλλά okay. Θα μας πεις στο τέλος του βίντεο ποια ταινία διάλεξες. Είσαι σίγουρος για αυτό που νομίζεις ότι είναι? Όχι, δεν είμαι, γιατί με μπέρδεψες, αλλά θα δούμε. Okay, okay, okay. Και... νομίζω όλοι είμαστε ντεμί-ντεμί. Ναι, ναι. Όλοι νομίζουμε ότι ξέρουμε τι είναι, αλλά είναι Κωστάκης. Συμφωνώ. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε 100%. Ισχύει αυτό που λες. Παρ' όλα αυτά, μπορεί... μένει ο Τζόρτζ και ο Τζόνι για να δούμε ποιον ήλιο θα κάνουμε τον επόμενο και ποιος θα είναι ο τελευταίος που θα μαντέψουμε. Οπότε, Σπέιν, για να μην τα τύχει. Ο ιός τον οποίο θα μαντέψουμε μετά είναι του Τζόρτζ. Οπότε, ο τελευταίος ιός που θα μαντέψουμε είναι του Τζόνι. Τελευταίος καταεδρωμένος Τζόνι. Σειρά έχει να μαντέψουμε την ταινία του Τζόρτζ. Και είμαι περίεργος ότι έχει σκεφτεί αυτό το παιδί. Ξεκινήσω από Ρωσία αυτή τη φορά. Για να δούμε. Transmission. Δεν βλέπω κάτι περίεργο. Συμπτώματα. Ούτε. Abilities. Ούτε. Οκ. Okay. Είμαι λίγο περίεργος το τι έχει κάνει. Θα ξεκινήσω με transmission τότε. Μπας και βρούμε τίποτα. Fog. Πού το νομίζω αυτό δεν υπήρχε, οπότε το κουμπό. Νομίζω το fog ήταν. Δεν, νομίζω αυτό είναι το σημείο του George. Θα δούμε, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει ακόμα τη φάση. Ωραία, κατρισπόντι. Ας κάνουμε transmission από τον αέρα. Έχουμε aerodynamics. Gives organism ability to survive suspended in air. Οκ. Aerodynamics 2. Δεν μου έχετε κάτι στο μυαλό ακόμα. Για να δούμε τι είναι αυτό που έχει βάλει. Αλλά κάνουμε και τον Birds 1 level up. Δεν έχετε από εδώ. Ωραία, άρα μου λέει ότι πρέπει όχι απλά να μετρήσω την ταινία, πρέπει και να βρω πού είναι κρυμμένα τα συμπτώματά του. Οκ. Okay. Αλλά βρήκαμε ένα. Oil leaking λέει. Oil leaking. Τι και καλά, στάζει λάδια. Αεροδυναμική, στάζει λάδια. Κάτι με αεροπλάνα έχει να κάνει μάλλον. Ή με αυτοκίνητα. Οχ, oh, α, tire resistance. Tire resistance 1, tire resistance 2. Οκ. Okay. Είναι με αυτοκίνητα σίγουρα. Τίνω προς την ταινία Cars. Δεν ξέρω τα πια από τις τρεις ταινίες. Cars 1, 2, 3. Αλλά είναι κάτι με αυτοκίνητα σίγουρα. Βγάλαμε σύμπτωμα του βήχα. Και έχει εδώ άλλο σύμπτωμα. Clogged exhaust. Οκ. Okay, είναι σίγουρα με αυτοκίνητα. Βέβαια, δεν ξέρω ποια ταινία. Και μετά από εδώ μπορεί να έχει βάλει αυτό το παιδί. Fuel. Oh, έχει fuel 1. Okay. Τι θα μπορούσε βέβαια να ήταν. Το κουμπώνουμε. Έχει biofuel 2. Ωραία. Okay. Ωραία. Level up κι άλλο. Δώσε εδώ, φούσκα βέρτα. Δώσε κι άλλο. Κάνουμε level up biofuel 2 και έχουμε εδώ πέρα extreme bioaerosol. Αυτό βέβαια νομίζω δεν είναι κάτι. Νομίζω έτσι ήταν ο ιός από πριν. Αν και νομίζω. Okay. Ξέχασα ότι το όνομα του ιού του George βασικά της ταινίας είναι αυτό εδώ πέρα. Έχει 4 παύλες. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η ταινία είναι το Cars. Όντως η ταινία είναι το Cars. Τώρα μου ήρθε στο κεφάλι. Ωραία. Έλα, λίγα ακόμα μένουν. 37 seconds later. Και κάπως έτσι και την ανθρωπότητα κερδίσαμε και την ταινία του George βρήκαμε και είμαστε μια χαρά. Τώρα μένει τελευταία ταινία που είναι η ταινία του Johnny. Για να πάμε να δούμε τι κάνουν τα παιδιά. Λοιπόν, τελειώσατε όλοι. Ναι, ξέρω εγώ. Μπορεί, δεν ξέρω. Αρχικά έκανα για κάποιο λόγο πολύ ωραία πρώτα συμπτώματά σου, γιατί ήταν για κάποιο λόγο πολύ κρυφά, δεν ξέρω τι φάση. Ναι, εγώ δεν βρήκα ούτε ένα. Δεν τα έχουμε βρει. Δεν τα έχουμε βάλει. Ο George έχει αλλάξει μόνο μία λέξη. Έχει αλλάξει μόνο τα ονόματα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα άλλο για να τα βρει. Μα το είπε. Εγώ βρήκα και τα ονόματα και τα συμπτώματα και την ταινία και κέρδισε και την ανθρωπότητα, ξέρετε. Εμείς οριακά έχουμε γίνει αλκοολικοί εδώ πέρα. Ωραία. Και σαν τελευταίο ιό ταινία, main του Johnny. Έχει, έχει τρεις λέξεις, 4 γράμματα, 3 γράμματα και 7 γράμματα. Για να μην τι έχει κάνει. Ξεκινήσουμε από Ισπανία. Πάμε transmission. Water 1, blood 1, ξύλο. Oh, ξύλο! Η ταινία έχει και ξύλο σε κάτι σημεία. Το κρατάμε περιπέτειες. Έχει πολύ περιπέτεια, οκ. Okay. Συμπτώματα. Είναι 9 άτομα στην ομάδα.
Okay, κάτι άλλο. Αγώνες, έχει πολλούς αγώνες. Αγώνες, τι αγώνες έχει. Okay, υπάρχει και τραγούδι. Υπάρχει τραγούδι στην ταινία πάρα πολύ διάσημο. Αμάξια, ταινία έχει, περιέχει αμάξια. Τι, μισό. Fast and Furious. Φιου. Α, είναι εντάξει, οκ. Okay. Νόμιζα προς τιμή ότι δεν βγάζει νόημα η, τα... οι παύλες, αλλά νομίζω η ταινία είναι το Fast and Furious. Όντως, το Τζόρι το έκανε αρκετά εύκολο. Παρ' όλα αυτά, ας κάνουμε level up τα αμάξια 1. Ας κάνουμε level up και το ξύλο. Εντάξει, νομίζω πως η ταινία του Τζόνι και η ταινία του Τζόρτζ είναι οι δύο ταινίες που θα βρουν όλοι πάρα πολύ εύκολα. Είμαι σίγουρος. Ωραία. Ας κάνουμε level up και τα όπλα. Α, έχει όπλα. Ωραία. Κάνουμε level up και τα όπλα της ταινία. Τέλεια. Ας κάνουμε level up το 9 άτομα στην ομάδα. Ωραία, ποιο άλλο έχει βάλει. Το τραγούδι. Το τραγούδι μάλλον είναι το See You Again. Λογικά του Wiz Khalifa. Το πιο πιθανό είναι το See You Again. Το κάνουμε level up και αυτό. Και την ταινία βρήκαμε και την ανθρωπότητα θα νικήσουμε. Και όλα θα τα κάνουμε γιατί έχουμε πρόγραμμα. Έτσι πάει. Και κάπως έτσι νικάμε ξανά την ανθρωπότητα. Για να δούμε όμως τι καταφέρανε τα παιδιά. Χαίρετε. Τελειώσατε όλοι. Πόση ώρα σου πήρε εσένα. Τι εννοείσαι, πόση ώρα πήρε εμένα. Εμείς τόσο πολύ. Α, για να το βρείτε. Α, εγώ ανοίξα και την ανθρωπότητα πάλι. Άξιο. Ωραία. Σημειώστε όλοι την κάθε μαντεψιά για τον κάθε ιό που βρήκαμε. Και όταν είστε έτοιμοι, να δούμε τι μαντέψατε. Και ξεκινάμε με τον ιό της Σάρλοτ. Τζόρτζ. Εγώ βρήκα ότι είναι το Edward Scissorhands. Ωραία. Κωστάκι. Σάρλοτ, μην πεις. Κωστάκι. Εγώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μάζεψα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ναι. Πιστεύω πως είναι. Που δεν πιστεύω ότι είναι, αλλά πιστεύω πως είναι. Το Chocolate Factory. Και εγώ μαντεύω ότι είναι ο ψαλιδοχέρης η ταινία. Και τώρα μένει απλά μας πει Σάρλοτ ποια ταινία διάλεξε. Ωραία. Κωστάκι, τόρουσες. Yeah. Κωστάκι, πώς τόρουσες έτσι, Παναγία μου. Ναι, είναι ψαλιδοχέρης. Ωραία. Μπράβο. Μπράβο, παιδιά. GG για σας. Κωστάκι. Εντάξει, Κωστάκι είναι, οπότε δεν πειράζει. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να περάσουμε τώρα στην ταινία του Κωστάκι και ξεκινάμε από τη Σάρλοτ. Ποια ταινία λες να έβαλε. Εγώ λέω ότι είναι το Interstellar. Οκ. George. Εγώ δεν βρήκα. Okay. Δεν κατάφερα να βρω. John, εσύ δεν ήσουν σε αυτή, ε. Όχι, ήμουν. Α, ήσουν. Ποια λες να την είναι του Κωστάκι. Και εγώ Interstellar λέω. Okay. Εγώ λέω ότι ήταν το Guardians of the Galaxy 3. Κωστάκι, ποια ταινία έβαλε. Συγκεκριμένα το 3. Είναι το Interstellar. Αφού είχε 12 γράμματα, πώ βρήκε εσύ την Guardians of the Galaxy. Δεν μου πάνε και τσιμπή, τι θέλετε τώρα! Ρε, η Μέρφ, η Μέρφ! Ποια Μέρφ, αρχικά έγραφε Μουφ μέσα, όχι Μέρφ. Σου έλειπε ένα γράμμα, δεν ξέρω αν το είδες. Αχ, εντάξει, έκανα λάθος. Δεν πειράζει. Η ταινία έχει 12 γράμματα. Guidance of the Galaxy. Εντάξει, τι θέλετε, δεν καταλαβαίνω, θέλετε κάτι. Είναι και το 3 συγκεκριμένο. Ναι. Η ταινία του Τζόρτζ νομίζω ξέρουμε όλοι ποια είναι. Σάρλοτ. Του Τζόρτζ. Ναι. Εγώ δεν την βρήκα καν. Παιδιά, λοιπόν, θα πω είναι ή το Νέμο ή το Cars. Το Νέμο! Ξέρω εγώ, ο Μπάμπι. Τέσσερα γράμματα. Άρα ποιο κλειδώνεις. Θα πω το Cars. Κωστάκι. Εγώ θα πω το Νέμο. Γιατί το Νέμο! Τζόνι, ποιο είναι, πες. Εγώ δεν βρήκα τίποτα, αλλά θα πω το Cars. Συγγνώμη, στο Νέμο, γιατί να έχει να κάνει με λάστιχα και πετρέλα και καύσιμα. Πού το έλεγε αυτό. Είδατε. Δεν το βρήκαμε. Το μόνο που... Είστε τυφλοί. Ωραία. Εγώ μαντεύω ότι είναι το Cars. George, ποια είναι η σου. Είναι το Cars. Ωραία. Να πάρει. Και τελευταία ταινία του Τζόνι που νομίζω ότι βρήκαμε όλοι στο πρώτο δευτερόλεπτο ποια είναι. Ναι. Σάρλοτ. Μαντεύω έτσι τυχαίο ότι είναι το Fast and Furious. George. Fast and Furious. Κωστάκι. Fast and Furious. Και εγώ λέω Fast and Furious. Τζόνι, ποια είναι η ταινία σου. Το Fast and Furious. Μπράβο, μπράβο. Εσύ βρήκες ποια ταινία δημιούργησα. Εάν ναι, γράψτε στα σχόλια και στο επόμενο επεισόδιο αυτής της σειράς θα ανακοινώσω ποια ταινία είχα δημιουργήσει. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο μάντεψε τον ιό από τα συμπτώματα. Εάν θες παραπάνω, κάνε like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι και φυσικά γράψε μου στα comment τι κατηγορία να κάνουμε στο επόμενο βίντεο. Bye!